Λοιπόν, με τον Μίλτο Ντοντόγλου, αυτό που θέλε, αυτό που ήθελες βασικά, μία προσπάθεια για να φύγεις για το τελικό, έτσι, πώς ήταν σήμερα, Μίλτο? Το στάδιο είναι πολύ καλό, το Ταρτάρ είναι πολύ ωραίο, είχε λίγο κρύο για μένα σήμερα. Μα λογικό είναι, αφού είναι το πρωί, ποιος πηδάει το πρωί? Εντάξει, Έλληνες είμαστε, κάνει πάρα πολύ ζέστη στην Ελλάδα. Εδώ τώρα το πρωί όταν κάναμε ζέσταμα είχε 17 βαθμούς, έχει μια διαφορά. Φτιάξτε το μπουρδέλο σου να πούμε, φτιάξτε. Κατά τα άλλα, εντάξει, για μένα δεν ήταν τίποτα να κάνω 8-15, ούτε 8-30, έκανα 8-30, τώρα βγήκε 8-30. Τι να κάνω, μπορεί. Μπορώ να επιδείξω πάρα πολύ παραπάνω. Αυτό ήταν κάτι πολύ απλό για μένα σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα δούμε τώρα σε δύο μέρες που θα μπω όλα μέσα πώς θα πάει. Του γάμου στον ουρανό, τη μαύρη ζωντάστρα. Τι σημαίνει το στάδιο αυτό που είπε, την αίσθησή σου από το Ταρτάν που έχει συζητηθεί αρκετά εδώ? Εμένα μου αρέσει. Κοιτάξτε. Αυτά που λένε ότι είναι 2% καλύτερο κλπ. Κάτι τέτοια δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Παπατζηλίκια νομίζω είναι. Αυτά που λένε ότι είναι 2% καλύτερο και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Παπατζηλίκια νομίζω είναι. Άμα με ευνοήσει και λίγο καιρό, θα μπορούσα και λίγο παραπάνω. Άμα έχει τώρα κόντρα άνεμο έτσι όπως ήταν σήμερα, δεν γίνεται να κάνεις ρεκόρ εύκολα έτσι. Πρέπει να σε ευνοεί και λίγο συνθήκες. Αλλά εγώ είμαι, άμα πραγματικά έχει καλή μέρα τώρα 6 του μήνα, μπορώ να κάνω μέχρι και ρεκόρ. Μπορώ να κάνω μέχρι και ρεκόρ. Αλλά. Ναι, αυτό. Το γίνημό σκέμα. Προκριματικό με τόσο κόσμο, εσύ να δει, γεμάτο στάδιο. Ναι, δεν είμαι σίγουρος βασικά. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Όχι μάλλον. Γιατί... Ωραία ατμόσφαιρα η Γάλλη. Εντάξει, ξέρεις τι, στο Ρίο ήμουν και στο Ρίο. Στο Ρίο, εντάξει δεν πέρασα, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Ωραία, Μίλτο, καλή επιτυχία στο τελικό. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Και αυτό μετά εγώ έκατσα πια μια μπύρα.